Είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνουν ότι. Ναι. Πάντως, κύριε Κοντόπουλε, η δική σας η άποψη ή μια αριστερή άποψη είναι μια άποψη η οποία μπορεί να συγκροτηθεί, να έχει μια πρόταση, αλλά είναι έξω από τη λογική του υπάρχοντος συστήματος. Σίγουρα. Η σοσιαλδημοκρατία είχε μια άλλη λογική από την κυρίαρχη στην διαχείριση του συστήματος. Δηλαδή, έσωζε το σύστημα σε περιόδους κρίσης που περνούσε. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό του παράδειγμα ήταν το 1929. Λοιπόν, με αυτό το δεδομένο ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι μία από τις δύο μορφές διαχείρισης αυτού του συστήματος, μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να συγκροτηθεί δηλαδή ένας άλλος πόλος από τον φιλελεύθερο, από τον νέο φιλελεύθερο, γιατί όταν μιλάμε για φιλελεύθερο μιλάμε περισσότερο με πολιτικά χαρακτηριστικά, έτσι. Πολιτικά χαρακτηριστικά δίδουμε στον όρο. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, μπορεί να συγκροτηθεί λοιπόν μια άλλη άποψη από την φιλελεύθερη, να είναι πιστική και αποτελεσματική για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος. Ναι, αλλά πώς θα γινόταν μπορεί, αυτό. Ρωτάω, αν μπορώ, ναι, αν μπορεί. Αυτό, ναι, αυτό θα απαντήσω. Για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι η κύρια μονάδα οικονομικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο η πολυεθνική. Σήμερα οι πολυεθνικές ελέγχουν τη διεθνή παραγωγή. Και ποιος μπορεί να τις καταργήσει. Αυτό λέω. Λοιπόν, μόνο μια επανάσταση. Μπορεί να γίνει τέτοια επανάσταση να καταργήσει. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν οι πολυεθνικές, γιατί αν καταργηθούν οι πολυεθνικές μέσα στο υπάρχον σύστημα, αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα πάει κατά διαόλου. Αλλά πολυεθνικές υπήρχαν και όταν νίκμαζε η σοσιαλδημοκρατία. Δεν υπήρχε. Όχι. Οι πολυεθνικές άρχισαν να αναπτύσσονται στη δεκαετία του 70. Η σοσιαλδημοκρατία ήρθε στο αποκορύφωμά τη 10 χρόνια αργότερα τουλάχιστον. Όχι. Η σοσιαλδημοκρατία άρχισε. Μιτεράν στη Γαλλία, Παπανδρέου εδώ, Μπραντ στην Γερμανία. Αυτά είναι οι εξαιρέσεις. Η δημοκρατία έχει αρχίσει να καταραίει στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 70. Δηλαδή στην Αγγλία, για παράδειγμα, είχε αρχίσει να καταραίει η σοσιαλδημοκρατία επί Κάλαγαν το 1976, που άρχισε να εφαρμόζει την πολιτική που το επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί πήγαινε άσχημα η οικονομία κλπ. Και η Θάτσερ συνέχισε και επεξέτεινε την πολιτική. Δηλαδή δεν βγήκε η Θάτσερ έτσι από τον ουρανό. Υπήρχε μια συνέχεια, την οποία αυτή την ενέτεινε βέβαια με κάθε τρόπο και εφάρμοσε την φιλελεύθερη πολιτική. Στη Γαλλία, που λέει το παράδειγμα του Μιτεράν, ήταν ακριβώς η αντίδραση σε αυτό που γινόταν ήδη στην Ευρώπη, δηλαδή που είχε αρχίσει να καταραίει η σοσιαλδημοκρατία. Προσπάθησε ο Μιτεράν να κάνει με το πείραμα αυτό που ξέρουμε όλοι, το 81, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντίβαρο, να δημιουργήσει μια σοσιαλδημοκρατική Γαλλία και απέτυχε βέβαια. Και το ίδιο έκανε αργότερα και ο Λαφοντέν και απέτυχε. Θα να πω δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία άρχισε να καταραίει όταν είχαν φουντώσει πολυεθνικές, που έγινε τη δεκαετία του 70. Τότε άρχισε. Μάλιστα. Να καταραίει. Δηλαδή το διατάφτασε ό,τι αφορά την διαχείριση μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας, μιας αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας, ποιο είναι. Απλώς η αλλαγή προσωπικού, όταν ψηφίζουμε διαφορετικά κόμματα, ψηφίζουμε διαφορετικά πολιτικά πρόσωπα να διαχειριστούν το ίδιο ζητούμενο. Ναι, βασικά αυτό γίνεται. Δηλαδή, αυτό γινόταν μια διαφορά, δηλαδή. Αυτό που γινόταν στην Αμερική επί χρόνια πολλά, με μικροδιαφορές μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, σήμερα αυτό το μοντέλο διεθνοποιείται. Δηλαδή στην Αμερική, επειδή μπορούμε να πούμε ότι ήταν φιλελεύθερη η οικονομία με κάποιες σοσιαλδημοκρατικές παρεκκλήσεις, ελάχιστες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, αυτό το μοντέλο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από πολύ πιο πριν. Σήμερα αυτό το μοντέλο ισχύει στην Ευρώπη και επεκτείνεται παντού. Ναι. Ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Εγώ μέσω σύστημα δεν βλέπω εναλλακτικές λύσεις για ριζικές αλλαγές. Καλά, για μικροαλλαγές εδώ και εκεί, ναι, μπορεί να υπάρξουν, και αλλά λέω για σημαντικές. Η άλλη λύση, η εναλλακτική λύση, είναι η άρνηση του συστήματος. Η άρνηση του συστήματος και η δημιουργία μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πρότασης. Το οποίο είναι κάτι ουτοπικό, θα λέγαμε. Μπορεί να είναι μια καλή άσκηση, έτσι, διανοητική, μπορεί να είναι μια καλή προσπάθεια ενός πολιτικού φιλοσόφου να διατυπώσει κάποια αντίληψη. Μπορεί να είναι μια καλή αναφορά ομάδων νέων ή μη νέων να την υποστηρίξουν, αλλά σαν δυνατότητα εφαρμογής δεν υπάρχει στο βάθος. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι ουτοπικό όμως πολύ περισσότερο αυτά που προτείνουν μερικοί μέσα στην νέα σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή που νομίζουν ότι μπορούν πραγματικά να ελέγξουν τις πολυεθνικές για χάρη περιβαλλοντικών σκοπών ή για χάρη κοινωνικών σκοπών κλπ. Δηλαδή το βλέπω ότι οι πραγματικοί ουτοπιστές σήμερα είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ρεαλιστές, που δεν βλέπουν την πραγματικότητα, που δεν βλέπουν ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές ριζικές λύσεις μέσα στο σύστημα και προσπαθούν ή μάλλον λένε ότι θα μπορέσουν να επιφέρουν αλλαγές μέσα στο σύστημα αυτό. Δηλαδή το τι είναι ουτοπικό και τι όχι νομίζω παίρνει πολλή συζήτηση. Επειδή το περιοδικό που διευθύνεται έχει και το δεύτερο και η δεύτερη έννοια της φύσης, πιστεύετε αυτή την θεωρία, και μια για να αναφερθήκατε στις πολυεθνικές και στη μόλις του περιβάλλοντος, πιστεύετε τη θεωρία ότι ο τελευταίος γραφειοκράτης θα κρεμαστεί με το σκηνί που θα του πουλήσει ο τελευταίος καπιταλιστής? Δηλαδή οι ίδιες οι πολυεθνικές
που διοικούνται από ανθρώπους. Βέβαια, απρόσωπες είναι ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν πίσω από το απρόσωπό τους, υπάρχουν κάποια πρόσωπα. Δεν θα νοιαστούν για την επιβίωση των υποκειμένων τους. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που τις διαχειρίζονται κάποια στιγμή δεν θα νοιαστούν ότι και οι ίδιοι πρέπει να επιβιώσουν οι επίγονοί τους. Και φυσικά, ναι. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι καταρχήν όταν μιλάμε για την οικολογική κρίση, πρέπει να δούμε ότι δεν επηρεάζονται όλοι το ίδιο από τις συνέπειες της. Δηλαδή, άλλο το να είσαι ένας φτωχός και να ζεις δίπλα σε ένα εργοστάσιο γιατί δεν έχεις επιλογή ή να πηγαίνει να δουλεύεις. Και να παίρνεις αεροπλάνο σου και να πηγαίνεις στα βουνά, ας πούμε, ναι, με το ελικόπτερο. Να πηγαίνει να δουλεύεις, λέω, σε ένα εργοστάσιο, όταν σου δίνεται η επιλογή σήμερα από το σύστημα ανεργία ή καλύτερο περιβάλλον, θα προτιμήσεις βέβαια το να μην μείνεις άνεργος. Και ας πάει κατά διαόλου το περιβάλλον. Είναι δηλαδή οι επιλογές και τα διλήμματα που σου δίνονται μέσω σύστημα. Τώρα, γι' αυτό που λέτε για τις πολυεθνικές. Ναι, δεν είπε κανένας ότι θα αφήσουν να φτάσει η κατάσταση η οικολογική καταστροφή, παρόλο που στο παρόν το κάνουν. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η Αμερική, όπως ξέρετε, δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη του Κιώτο, χειροτερεύει συνεχώς το φαινόμενο θερμοκηπίου. Γιατί το επιβάλλουν αυτό οι πολυεθνικές, οι πετρελαιοβιομηχανίες κλπ. Λοιπόν, όταν όμως φτάσει ο κόμπο, να παίρνουν μέτρα. Τα μέτρα όμως αυτά που θα εφαρμόσουν δεν θα έχουν βέβαια καμία σχέση με το τι θέλουν πράγματι οι λαοί. Θα είναι μέτρα τα οποία μπορεί να πάρουν και φασιστικό χαρακτήρα ακόμα. Δηλαδή μπορεί να είναι τελείως ολοκληρωτικά. Ήδη έχει αρχίσει και γίνεται κάτι τέτοιο. Αν σκεφτείτε δηλαδή για παράδειγμα ότι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα σε πόλεις σαν το Λονδίνο, το πρόβλημα της κυκλοφορίας και της μόλυνσης. Πώς, με το να επιβάλλουν χαράτσι για να μπαίνει μέσα στην πόλη. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται είδος πολυτελείας, όπως ήταν παλιά. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρόσωπα που παράγουν διεθνώς μια αντίληψη είτε πολιτική, είτε πολιτικής φιλοσοφίας, είτε ιδεολογίας. Εμείς ξέρουμε κανένα δυο, αλλά σε περιπτώσει επειδή εσείς ασχολείστε περισσότερο με αυτά τα ζητήματα, αν μπορούσατε να μας τα επισημάνετε επιγραμματικά και να μας πείτε πού στέκεστε κριτικά απέναντί τους. Για παράδειγμα, ο Τσόμσκι είναι ένας από αυτούς. Ο Ρίφκιν ενδεχομένως ό,τι αφορά το θέμα της εργασίας να είναι ένας άλλος. Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα άλλα που μπορείτε να μας. Ή ο Φουκουγιάμα, για παράδειγμα. Ή ο Χάντιγκτον ό,τι αφορά το θέμα των διεθνών σχέσεων και την άποψή του περί συγκρούσεως πολιτισμών, την οποία λιδωρούσαμε πριν μερικά χρόνια, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο κ. Χάντιγκτον έχει δικαιωθεί. Ναι, δεν συμφωνώ για το Χάντιγκτον ότι έχει δικαιωθεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για σύγκρουση πολιτισμών. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε εμείς στο Ιράκ αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα μας το πείτε μετά όμως. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα σύγκρουση πολιτισμών. Είναι θέμα ότι αυτοί οι λαοί, οι οποίοι μέχρι τώρα εκφραζόντουσαν με τον αραβικό εθνικισμό, τον αραβικό σοσιαλισμό κλπ. Τώρα, όταν κατέρευσαν όλα αυτά τα σχήματα, στραφήκανε προς τον Ισλαμισμό. Όχι γιατί θέλουν να μας επιβάλλουν κάποια Ισλαμική θρησκεία. Αλλά όχι, γιατί εμείς πηγαίνουμε και συγκρουόμεθα με τον δικό τους πολιτισμό. Ναι, ας το πούμε εντάξει, έτσι. Αλλά, ναι, και αυτό όμως είναι μια σύγκρουση. Είναι δεν λέμε ότι έρχονται οι Ισλαμιστές και συγκρούονται με τον δικό μας πολιτισμό. Ναι. Δεν είμαι οπαδός του κύριου Μπους που λέει θέλω να καταστρέψουν τη δημοκρατία μας. Ναι. Αλλά είμαι οπαδός της αντίληψης ότι ο κύριος Μπους πήγε εκεί για τα πετρέλαια, αλλά παράλληλα ουσιαστικά για να μπορέσει να τα ελέγξει, συγκρούεται μαζί τους και πολιτισμικά. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πώς να φερθούν σε μια Ισλαμική κοινωνία οι Αμερικανοί και φέρονται με τον τρόπο που φέρονται, χτυπάν κηδείες για παράδειγμα. Το γεγονός ότι διάβαζα προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο που έλεγε ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι και μέσα σε αυτή την τραγωδία που βιώνουν τη χαρά μιας συνύπαρξης δύο ανθρώπων ή μιας γέννησης τη βιώνουν μαζικά και με κοινωνία οι λαοί αυτοί. Αυτό, αν δεν είναι σύγκρουση πολιτισμών, τι είναι? Όχι, δεν είναι. Γιατί θα έλεγα το εξής. Το ίδιο κάνανε οι Αμερικανοί και στο Βιετνάμ. Γιατί σεβόντουσαν τη βιετναμέζικη κουλτούρα. Απλώς και μόνο φέρονται σαν αποικία, όπως κάθε αποικιοκράτης, όταν πάει σε έναν χώρο και τον κατακτά, δεν δίνει δεκάρα για την κουλτούρα την τόπια. Προσπαθεί αντίθετα να επιβάλλει τη δική του κουλτούρα στους ηθαγενείς, όπως τους βλέπει. Α, το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το κάνουν γιατί θέλουν να επιβάλλουν. Δεν πάνε δηλαδή σε καλά, για να επιβάλλουν. Δεν λένε ότι ερχόμαστε να συγκρουστούμε πολιτισμικά. Εμείς πώς το ερμηνεύουμε? Ναι, αυτό είναι παρεπόμενη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Ναι, κάντε εσείς τις επισημάνσεις που θέλετε στην ερώτηση που σας έκανα. Ναι, λοιπόν.